Δεν νομίζω να τη χτυπήσω. Αλλά πόσο cringe. Πόσο cringe. Τη έκανε και καλά κίνηση, καλά. Μεγάλο γήπα φορτωτή, ξέρει. Φλερτ σε εμπόλεμη ζώνη. Γιατί μπορεί να σου τύχει. Φίλοι του GamerGR, καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε Super Seducer 2 και είμαστε εδώ στο Men of Style GR για να φλερτάρουμε για άλλη μια φορά. Ε, με ποιους άλλους, ρε φίλε. Με Χρήστο, με Θέμη, με Σπύρο και με το Ρίτσαρντ Λαρούινα, τον φορτωτή γήπα μας, τον Βρετανό pick-up artist. Παντελονάρα. Ναι. Ο οποίος αυτή τη φορά έχει φέρει ένα ολόκληρο κρου. Δεν είναι απλά ότι έχει δύο κοπέλες μέσα στο κρεβάτι. Άγριο. Έχει σκάσει όλο το cast μπροστά για να δείξει ότι έχει και λαό. Και αυτή η κοπελιά θα μας βοηθήσει ίσως να είναι ή η συμβουλάτορα ή αυτή που θα βγει έξω. Γιατί θα έχουμε στο Super Seducer 2 και γυναίκα pick-up artist. Τώρα είναι σαν να κλείνει εκκλησία, έτσι θα το πούμε αυτό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάμε στο story mode. Για πάμε. Κάνα τάγκ θα περάσει απ' έξω, κάνα ελικόπτερο, κάτι ρε παιδί μου. Το παιχνίδι έχει 11 κεφάλαια, το συγκεκριμένο το πρώτο έχει 10. Μας έχει υποσχεθεί πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ο Λαρούινα, γιατί έχει και πιο πολλές διακλαδώσεις στο σενάριο. Και στο τέλος αυτού του βίντεο θα δώσουμε και ένα Steam Key για να μπορέσετε και εσείς να παίξετε στο Super Seducer 2. Και ξεκινάμε. Πρέπει να διαλέξουμε την κατάλληλη επιλογή για να φλερτάρουμε. Το ζήτησε. Δεν λέει τίποτα άλλο. Φλερτ σε εμπόλεμη ζώνη. Γιατί μπορεί να σου τύχει. Εντάξει. Είσαι μέσα στο τάγκ. Και η γυναίκα που οδηγάει στην τέχνη. Είπαμε, φλετάρουμε παντού το περιοχή. Ή για το τάγκ τώρα. Μεγάλος γήπας φορτωτής, ξέρεις. Έχουν βγει και βίντεο στο YouTube με τάγκ. Που λέει, θες να έρθεις στο τάγκ μου, έχεις δει ένα βίντεο, το οποίο πάει να φορτώσει με τάγκ. Μια κοπέλα στην παραλία κιόλας. Είναι το πάρκινγκ λίγο δύσκολο. Είναι σίγουρο μετά, ρε. Θα κάνει μια τούμπα εδώ. Και μετά λέει, παίζει μπάλα, λέει, like a boss. Ωoo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 o
τελειώσει. Έχουν μείνει όλοι, ξέρεις, και το κοιτάνε αυτό μόνο στις ταινίες γίνεται. Και εκείνος τρώει φράουλες. Και τρώει, ναι, το άκυρο, ναι, του σερβιτόρου του πέφτουν όλα. Ναι. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν κατεβαίνεις από τάγκ, ρε. Θα πας φρούτο. Ναι, βέβαια, ναι. Φυσιολογικό. Και λένε τι φρούτο είναι αυτός. Και κοιτάει προς τον κότορο, ξέρεις, τα υψηλά βάλιο, πάει κατευθείαν. Έχει τόσα τιμία λαϊκά κορίτσα, ρε Λαρό, είναι δίπλα και κοιτάς την κάρχια στον κότορο τώρα, μα συγγνώμη. Είναι λίγο ιδιαίτερη τώρα αυτή, δεν είναι τώρα. Και κόκκινο πανί στο σκάφος, έτσι, για να ταιριάζει με το καπέλο. Ναι. Ή έχει στείλει, δεν είχες. Μήπως θέλει να πει ότι έχουν έρθει οι Ρώσοι και σήκωσε κόκκινο πανί, μπορεί να είναι και αυτό. Καλά. Έχει το MILF που έρχεται. Έχει δίπλα το Cougar. Έχει τα κορίτσια, έχει όλα τα target group. Όλα είναι. Πώς θα προσεγγίσουμε το MILFάκι, να το πούμε. Gaze into her eyes, wolf the crown. With your finger as if it's a penis. Εγώ θα ήθελα να το βάλω αυτό. Κοίτα περπάτε. Αχ. Τι κάνει κολογάφτιλο. Λεβέντι. Μαλάκα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν ισχύει. Φίλε, όχι. Γιατί δεν έπιασε. Βέβαια το κατάλαβε στη μέση. Γιατί δεν έπιασε. Τι λέει. Κοιτάζει όμως, κοιτάει. Πήγε, λέει ο κύριος. Security! Oh yeah, man. You did it. You chose the very. Γιατί ένωσε φωτοβολή. Καπνογόνα, λέει. Βεγγαλικά. Obviously you don't put your little finger. Α, και καλά, θα ανάβει πράσινο όταν όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να παίζει κάτι τέτοιο. Μπορεί. Κάτσε και ανέσαι με τον βερμπαλί. Βάλε το. Το πιο λογικό δηλαδή. Ναι, αυτό είναι το non-verbal. Αυτό είναι non-verbal. Ναι, εντάξει. Χαιρέτησε. Hey. Εντάξει, και καλά δεν μιλήσατε. Δεν βλέπω να τη δράει καλά. You caught my eye, so I thought I'd come and say hi. How are you doing? Hi. I'm fine. That's good to hear. Coming for a spot of lunch. Ah, lovely. Λοιπόν, τι θα παραγγείλουμε. Παραγγείλουμε τσάι, κέικ ή κάτι για αυτήν. I have a piece of cake. The lady will be eating my dick. Εννοείται για τρολιά έχει φύγει όπως είναι. Yeah, I'll have a slice of the cherry cake and for the lady, she's gonna be eating my dick. Έχεις μπανάνες εκεί τώρα. Absolute pervert. Είσαι pervert, λέει. I like dicks, but I definitely don't like your dick. Yeah, I knew you liked it. I really, really don't. Can you just get off? No, I really don't want to see your dick ever. Get away, pervert. Go on, go on, off, off. Τώρα, όποτε γίνεται βλακεία, θα παίζει κανένα αστείο βιντεάκι, ρε παιδί μου, πείτε δες. So, do you already know what you would like? Α, ο Μαχμούτ!
Αν θυμάστε τον Μαχμούτ με τους φίλους του που θέλουν να κάνουν gangbang τη φίλη του, αυτός. Νομίζω το βάζουν στα θόρυβα, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Και μόνο το όνομά του. Απ' την άλλη, μπορεί να δείξει ότι της δίνει αξία, ότι αγνοεί τους φίλους του για την Ελλάδα. Άμα ήταν ο φίλος του εκεί πέρα, αυτό δίνει περισσότερη αξία σε σχέση με την κοπέλα, έτσι. Γιατί είναι ο φίλος του. Το καλύτερο είναι απλά να το βάλει στο αθόρυβο και να μην πει τίποτα. Μην κάτσει να είναι αλλιώ. Εγώ ποτέ δεν κάνω κάτι τέτοιο. Όταν είμαι γυναίκα, το βάζω στο αθόρυβο, έχω σφυρί για να το σπάσω το κινητό αν χρειαστεί. Δηλαδή μην το παρακάνω. Λοιπόν, τι δουλειά κάνει. Marketing manager, φτιάχνω βίντεο στο YouTube και μου αρέσει η ποιήση. Για φαρμακευτική εταιρεία και φτιάχνω βίντεο στο YouTube. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Λαρού είναι δουλεύει για φαρμακευτική εταιρεία, δεν το ξέραμε. I can definitely offer you like 500. If you come back with me quickly, you know. Have you just offered me money? Yeah. Do you understand? Money, sex. I have a boat! Right, so you need to clean it, buy new sails or something? I don't clean it! Well, not you, but pay someone. That was the point. Now you have money from me, you can pay. I don't need money for anything. I thought you were here, a civilized young gentleman. Yeah. Coming to take me out on a date. Yeah, take your date to my bedroom. You're an asshole. Well, you're a complete. Do you know it's what? Been said. What, darling? Do you know what? I can give you something. Oh, yeah? Yes. Give it to me, babe. I can. Look. Look at these sunglasses. I'm looking. £500. Okay. In your face. Pretty cool. Look at this lovely hat. £1,000. I don't need money. Take it. I'm going to my boat. All right. How much do these get on eBay, you think? Yes, I do. I think it's that famous Russian model, what's her name? Super model. Τώρα έχουμε διεκδικήτρια. Σε ποιον κάνει νόημα να έρθει. Στην κοπέλα, σίγουρα. Φαντάζεσαι. Ένα approach, παιδιά, γιατί μας λέει ότι ό,τι επιλέξουμε αλλάζει τη ροή των πραγμάτων. Δεν μας λέει πώς θα κάνει αυτό που κάνει κάθε φορά. Γιατί κάθε φορά θα κάνει μαλακία. Διακτηνήσου, δηλαδή. Όπω τα πήρε, αλλά. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι. Δεν είναι κακό. Και έφυγε. Ποια κοπέλα κάνει έτσι σε κάποιον και μετά ας πούμε σηκώνεται και φεύγει. Και τρέχει τόση ώρα. Γιατί ο άνθρωπος τώρα έχει διανύσει τη μισή Βρετανία με το τρέξιμο. Α, την βρήκε ρε. Του έκανε εσύ τεστ τώρα έτσι. Cute and fuckable για τρολιά. Ότι το κάνουμε στα μάξιμ. Και δέχεται λέει φαντάζεσαι. It's a nice car. Thank Super you. Nice. So 350, yeah? Yes, you're right. You're beautiful. Your car's amazing. Let's fuck in the car. Have sex in yeah, the car? Let's get in. Jump in, yeah? Fucking crazy bastard. Fucking bitch. Κολοδάχτυλο. Big teeth. Be direct and say that she looks amazing. You didn't want to lose the chance to meet you. Listen, I saw you in that place. Mm-hmm. And I just think you look amazing. I had to come and talk to you. Thank you. I didn't know I'd need to run 5 kilometers. Και τι πίσω θα μπορούσε να πέσει ταινία με βαμπύρα, ας πούμε. Anyway, my name's Richard. My name is Marina. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you doing today? Fine, and you? Tired, but Why? What do you think? I've run 5 miles or kilometers or something. Really? Yeah. Good cardio. Good cardio, good training. It's a long way. Yeah, but that's nice. It's a nice place here for running. Ζητάμε το τηλέφωνο της, την αναγνωρίζει λέει από κάπου με αστείο τρόπο και βάλει τέτοιο χέρι ότι είναι open and friendly. You know what, I've been chasing you for ages. Σας κάνουμε ένα μικρό κομπλιμέντο για αρχή. You look really open and friendly, so... Thank you. Σε βραβεύεις ότι είναι θετική. Ναι. Is it right, you're a friendly person? Το έτσι ας πούμε είναι θετικό. Δεν είναι καθόλου θετικό. Άμα είναι κάθε έτσι να σου κάνει, σκυλάκι. Αν είναι αθόρμητη ή βαρετή, αν τη αρέσουν η σκυλιά, η γατιά, εντάξει, εκεί πέρα πάει λίγο friendzone, άσχη, ίσως λέγεται in her pussy horas. Νομίζω, εντάξει, εννοείται, μόνο για τρολιά, μόνο για τρολιά αυτό. Μπρος ή πίσω, πού το θες. Wonderful question. You ready? Yes. Do you prefer it in the pussy or in the ass? Oh, yeah, this last year. You ready, babe? What? Yeah, here I come. I'm gonna drive. You're gonna drive? Yes. All right. All right. Είμαι ύπος πέρβερ. Αφόρμητη βαρετή. Are you boring or spontaneous? Εμένα για αφόρμητη μου φαίνεται, δηλαδή κάνει πάνω. What are you up to today?
Actually, I was in the gym. I just finished my training. So you need to look like this in the gym, or you did it afterwards? You mean my makeup? Yeah, all the makeup, the sexy dress. The makeup's great, but I just think if you're working out and you've got... I was born like this. No, I'm kidding. I'm just have some other plans. So you're going somewhere super glamorous now. Super glamorous. Yeah. I'm going to have my cold pressed juice now. Έχω 20 λεπτά, λέει, θα πληρώσω για το χυμό, πληρώνεις, λέει, για τη βενζίνη. Μην με λέτε σίδι in the car because girl drivers. Which juice bar, I'll take an Uber and meet you there. Γιατί λογικά θα του πει, πάμε μαζί, ξέρω. Tell me which bar you're going to. I'll put it in Uber and I can meet you there. Why don't you want to use Uber? I can take us both there. Είδες, σωστός. Έγραψε ο Σπύρος. Και αυτό ξέρεις το κάνουν και οι γυναίκες στους άντρες. Δηλαδή λένε ρε παιδί μου, πού θα πάτε, ξέρω εγώ να πάρω ένα Uber και να έρθω. Και λέει ο άντρας, α δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ θα περάσω, σε πάρω. Εκεί είναι ανάλογα με το level. Από το ξεκινάει από το σπίτι μέχρι στάση μετρό που είναι το πιο normal, ας πούμε. Στην Αθήνα δεν έχει Uber τώρα. It's not too far, but it's in a beautiful location. You might even say romantic. It's by the lake. Have you been to that one? No, I have never been there. Let me find it on the map. Do you know the address? Because I don't know how to go there. No, but if I put it in, juice bar. Τώρα χτίζουμε εμπιστοσύνη. After training, there is nothing better than a massage. Ήξεσαι 93% των κορισιών αυνανίζονται στο ντους. Βαλεντί. You said you'd just been to the gym, right? Right. Yeah. That made me think of something because gyms have showers and it's a little bit dirty, but you want to hear it? Okay, not too dirty. Okay. Not too dirty. No. Did you know that 93% of women masturbate in the shower? I didn't know that. And the other 7% sing in the shower. Then do you know what song they sing? Which song? Do you know? No. Ah, so you must be in the 93%. Oh, nice joke, but not it's for too the much. First meeting. A little bit dirty, but kind of funny. No? Στη Λίμνη την πήγε. Αυτό είναι μπαρ. Έκανε μπαμ και άλλο. Α, έκλεισε το μπαρ. Δεν υπάρχει κανένα μπαρ. Γελάει ο Πούστης. Εδώ γράφει θέλω να σε φασώσω, πιστεύω. Γιατί λέω ότι οι girls have fantasy sex in public spaces. Βάλτε να το παίξουμε λίγο. Και θέλω να τις την πέσει όμως κιόλας, δεν έχεις την κουφτώνει. Να έχει μίξει, ε. Ναι, 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 αυτό θέλω. Θέλω λαρόινα από τα παλιά όμως. Από τα παλιά 6 μήνες πριν. 100% of girls, maybe 200% of girls, love having sex outdoors in nature. Especially if someone might be able to see. Yeah. Ευχαριστία την ζει. Εκεί στην Λίμνη αυτό. Εδώ, έτσι ήταν και στην Παρασκευή και 13 η Λίμνη. Και έχει γυρίσει. Ο Τζέισον. Και λείπει λίγο. Μα πώς είναι ρε κάτσε. Αυτό είναι σωστά. Μα πού πήγε, πώς ήταν φάντασμα. Ναι, τώρα τρώει τούρτα. Έχει γίνει φίλος μου ψάχνει. Να μην πούμε ότι είμαστε λιγνές. Honestly, I really thought it was here. Haven't been here for a while. And I guess it shut down. But we could just take a minute and enjoy the beautiful place, yeah? And then maybe go for juice somewhere else. Well, actually, it's a really good place. What are we going to do? What are we going to do? Το beer, φίλε, είναι. Το beer. Ε, βέβαια. Γιατί το A δεν ρωτάμε ποτέ έτσι, βασικό. Παίρνουμε πρωτοβουλία. Tell me. So get this. Juice bar's not here. Obviously. So, we could go to the Coca-Cola place, but no, we don't really want that. We could go and try and find another juice bar, but I tell you what, I've got a juice machine. I've got oranges. So why don't we go to my place and καλή ατάκα, να πάρουμε όλο ένα αποχυμωτή μετά από αυτό. Να το λέμε, παιδιά. So your place? For juice. Just the juice. Και εσύ. Well, okay. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό, παιδιά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, έτσι. Μέσα σε 15 λεπτά γίνονται όλα. Είναι το ζαλίζει. Είναι βγαλμένο από τη ζωή τα σε ένα ρόλο, παιδιά. Is how you can make small decisions and it just changes your life in a completely unexpected, exciting way. Yeah, like today, how we met.
μικρές κινήσεις που αλλάζουν αποφάσεις, που αλλάζουν τη ζωή, όπως το να κάνεις έτσι έναν άγνωστο, ας πούμε, τον οποίο είδες σε 30 μέτρα απόσταση, ξέρω εγώ, ενώ οδηγούσες. Μπορεί να είναι σνάιπερ, είπε. Ναι, σωστό, δεν το ξέρω. Λεπτομέρεια, ναι, στρατιωτήνα. She won't ever see her family again and will get them back in pieces. Θα σε κάνω κομματάκια αν δεν κάνεις σεξ μαζί μου. Θα σε δουν τεμαχισμένη στην οικογένεια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κοίτα, 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 ύφος. Πολύ καλός τοπίος. Θα πιστέψαμε. Για Όσκα. Έχει μείνει στην ίδια θέση, αλλά δεν την κυνηγάει. Άρε Λάρο, είναι το Hollywood πραγματικά κλαίει που σε χάνει αυτή τη στιγμή. Και είχε δυνατήσει, έχει χάσει κιλά, έχει γίνει πιο creepy. Say that you respect whatever decisions you make. I respect that. But here's how it's gonna be. I can still compliment you. I can still make some moves. But if you say no, I will respect it. But at least you can enjoy me, you know, flirting with you and... Το είναι τώρα για να σου λέει πώς θα κάνεις ή πώς δεν θα κάνεις σεξ. Και πότε μπορώ να το καταλάβω. It's your decision. Okay. Έχει έρθει σπίτι του, προχωράει το πράγμα. 21 λεπτά. Τελικά όντως είχε μηχανή αποχυμωτή. Τι. Είναι λίγο μαλακή. Ναι, ναι, γιατί είναι μια φορά μαλακή, αν όμως θα γίνει και το δεύτερο. Το έχει ξανακάνει γι' αυτό. Μα μην τα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποτέ, ποτέ. Βέβαια η τοποθέτηση του είναι πολύ σωστή που κάθεσαι δίπλα στο καναπέ, ας πούμε. Ναι, ναι, γιατί έχει να κάτσει απέναντι. Ναι, αυτό το λέμε. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρει. Ένα σκαμπουδάκι για δίπλα. Εν τω μεταξύ του δείχνει IOI έτσι όπως κρατάει το χέρι. Τι ω Adam Lyons, bad sex routine. Αυτό θέλω να το μάθω. Το ξέρετε εσείς. Ναι, ναι. I've been studying it, you see, because I've thought about it, I've been watching, and now I've been able to tell someone's going to be good. How can you tell? Like the way they move, the way they behave. In real life? Yeah, and you can just connect it. So give me some example. Well, if someone is, you know, too kind of stiff when they walk, too strict, and they don't have this kind of movement, the way they react to things that they like, passion in their movements. But that's so many, easy. Many things. That's many, so many easy. Things. But maybe some little details. Η Ρουντίνα λέει ότι και καλά, άμα δεν κινείσαι, ας πούμε, κομψά και τέτοιο, ότι δεν είσαι καλό στο σεξ αυτήν την ώρα. Λέει κάποια χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, που είναι κακό σεξ, καταλαβαίνεις. Μην το χρησιμοποιήσει κανείς. Was it Thai boxing or... No, it was kickboxing. Κάνει και kickboxing, οπότε μπορεί να αμυνθεί η κοπέλα, άμα της την πέσει και δεν ο Λάρο είναι. Kickboxing and Thai boxing. Testing me. Okay, so, Thai boxing is where you can kick, punch, but you can also elbow. Αυτή είναι μεγάλο χέρι από εγώ. Και έχει πάει και πιο πίσω. Απομακρύνεται. Μαξιλάρια στη μέση, τσάντες στη μέση και αυτά τα αποφεύγουν. Βεβαίως, είναι εμπόδια. Ωραία. I was born ready. Α, και καλά μάθημα. Πότε μάθει kickboxing. Φαντάζει, του μπανιά στο ξύλο. Λοιπόν, the soul gazing to connect with her. Knock her out, the soul να την πετάξει. Προφανώ. Πρέπει να το δούμε αυτό, εντάξει, δεν γίνεται. Γουστάρι, πώ και πολεμικέ τέχνε το ξύλο. Αν και δεν νομίζω να τη χτυπήσει. Τη κάνει λαθή. Αλλά πόσο cringe. Πόσο cringe. Ρίξτε, ρίξτε. I do know is... Τι σε έκανε και καλά κίνηση, καλά. Your nose. Τι μάλλα. Ρε φίλε, όντως. Το κρίντζα, ρε. Αυτό τώρα, ποιος μπορεί να το σκέφτηκε να το έβαλε. Ο ίδιος. Όλα τα σκέφτεται ο ίδιος, πραγματικά. Είναι ο ίδιος υπεύθυνος για ό,τι βλέπουμε. Do soul gazing. Για δεν χτυπάμε κορίτσια, εκτός να το ζητήσουμε. Can I try something more interesting? Alright, let's do this. So I'm gonna put my hand like that. You put your hand on top. Αυτό είναι ρουτίνα. Παίζει. Και καλά ότι ενώνω την ψυχή, το έχετε ξαναδεί. Κάνε μας πολύ για το εσόρφο. Έλα. Για το εσόρφο. Α, ναι, δεν πρόσεχα. Πρόσεχα το σενάριο. Είναι λίγο. Και εγώ μέσα στο σενάριο. Που είναι η σούπερ από φανέλα του Κολοκοτρώνη.
Ισχύει αυτό σαν ρουτίνα. Ενώνονται οι ψυχές μας και τέτοια. Όχι, φίλε, άμα το κάνεις αυτό. Ναι. Μετά πήγα από το παράθυρο. Πήγα από το παράθυρο μετά. Και. Την έριξε. Έλα ρε Τζακ Νόρι. Δεν πρόλαβε. Και περνάει καιρό μήνυμα, ούτε ποτά ούτε τίποτα. Χυμό. Ναι. Τόσο. Ναι, οκ. Εδώ πάνω κάνει, επιβραβεύει πάλι τον τρόπο που θέλει. So we have this real connection, yeah? Right. Κάνουμε σεξ ή φεύγουμε. Ε, προφανώς φεύγουμε, έτσι δεν υπάρχει. Ε, ναι ρε παιδιά, τώρα τι διάζω. Να φύγει, είναι σπίτι μας. Ε, ναι, ναι, θα φύγει, σε αφήνω, κλείνω την πόρτα, κάτσε εδώ, βλέπεις τηλεόραση, είπα για φίλους για κάτι. Να βάλω το σεξ, και δείχνει κανονική τσόντα, φαντάζεσαι. Μπράβο. Όχι, παιδιά, είναι video game, είναι Steam, οπότε δεν μπορούμε. Κοιτάνε και πιο ωραία αυτή από το από την MILF εννοείται. Τι θα συνέβαινε όμως αν επιλέγατε τη MILF, παίξτε το για να δείτε. Σωστά. Εμείς ψυχικό δεν κάνουμε. Πάει το πρώτο chapter. Και Καζανόβα, έτσι. Και, ναι, Καζανόβα, λέει που τα φεϊλάραμε όλα για να γελάσουμε. Αλλού. Λοιπόν, διαγωνισμός, κερδίσετε ένα Steam Key για Super Seducer 2. Κάντε subscribe στο Game.gr. Εγώ θα πρότεινα και στο Men of Style για να βλέπετε συμβουλές εννοείται για dating καλά. Και flirting. Like σε αυτό το βίντεο. Και αφήστε απλά ένα σχόλιο γράφοντας τη γνώμη για το Super Seducer 2. Ένας νικητής από εσάς θα κερδίσει Steam Key για Super Seducer 2 και αναλυτικό επίθετο να ανεβάσω στο gamer.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Men of Style.gr για την παρέα. Thanks παιδιά και να συνεχίσετε έτσι τα πολύ γαμάτα βιντεάκια που ανεβάζετε. Και εμείς θα πούμε σύντομα με τη συνέχεια του Super Seducer 2.